Όταν τα σύννεφα της καπιταλιστικής κρίσης πύκνωσαν με ύφεση στην οικονομία της Γερμανίας και της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε δημιούργησε το Ταμείο Ανάκαμψης, προωθώντας πακτολό χρημάτων 1,8 τρισεκατομμύρια στα μονοπόλια για τη διατήρηση της κερδοφορίας τους, επιβεβαιώνοντας ότι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων και όχι των λαών. Γιατί ο λαός καλείται να ζει με τα ελάχιστα και να πληρώσει πολλαπλά το λογαριασμό του υπερμνημονίου που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενδιαφερόσαστε λοιπόν για την απορρόφηση των πόρων, όχι για τη μείωση της φτώχειας και εξαθλίωσης που μαστίζει 2,6 εκατομμύρια ανθρώπους σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Ελστάτ. Αλλά ενδιαφερόσαστε να δημιουργήσετε το κατάλληλο φιλοεπενδυτικό περιβάλλον. Όμως άσφαιρη και η κριτική των άλλων κομμάτων, δεν ενδιαφέρονται για τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που φέρνουν περισσότερη φτώχεια, αλλά για το ρυθμό απορρόφησης. Το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν δεν είναι κουμπαράς για τους λαούς, γιατί πρώτον δεσμεύει χρήματα λαών για να κατευθύνει σε ομίλους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης που παίρνουν τη μερίδα του λέοντος, το 58,5% των πόρων. Και δεύτερον, κάθε δόση που εκταμιεύεται συνοδεύεται με αντιλαϊκούς νόμους και μέτρα. Πάνω από 360 αντιλαϊκά μέτρα πάνε πακέτο αγκαλιά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Μερικά από τα σκληρά προαπαιτούμενα για το λαό έχουν ψηφιστεί και ξεσήκωσαν μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις, όπως είναι το αντεργατικό τερατούργημα για το σμπαράλιασμα του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, με επέκταση ελαστικών μορφών εργασίας απασχόλησης, ατομικές συμβάσεις, διευθέτηση εργάσιμου χρόνου, εντατικοποίηση, δουλειά πάνω από 13 ώρες την ημέρα, κατάργηση κυριακάτικης αργίας, δουλειά σε πλατφόρμες χωρίς εργασιακά δικαιώματα, υπονόμευση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, απλήρωτες υπερορίες, χτύπημα σε συνδικαλιστικά δικαιώματα. Στόχος? Να καθυποτάξετε το κίνημα και να διαμορφώσετε εργαζόμενους χωρίς εργασιακά δικαιώματα που θα θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία του κεφαλαίου. Αλλά και το αντεκπαιδευτικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χτυπούν τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και των λαϊκών οικογενειών, εμπορευματοποιώντας παραπέρα την παιδεία, οδηγώντας σε πτυχία που έχουν τιμή, αλλά όχι αξία. Το ένα δις που μας είπατε για τα πανεπιστήμια είναι κυρίως για ΣΔΙΤ και τις μεγάλες επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τσάμπα υποδομές και ερευνητές για προγράμματα που θα καρπώνονται το αποτέλεσμα νέων προϊόντων που έχει ανάγκη η κοινωνία και θα τα μοσχοπουλούν, δηλαδή κέρδη αμύθιτα. Προαπαιτούμενο και η υποχρεωτικότητα για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες. Το κόστος για προμήθεια ποιος, όταν η ακρίβεια αυξάνει το κόστος λειτουργίας και προσπαθούν να μην χάσουν ρυθμίσεις χρεών για να ανταποκριθούν στο νέο γύρο της φορολογικής επίθεσης της κυβέρνησης. Ωστόσο, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση θα εξασφαλίσουν τεράστια κέρδη στους ενεργειακούς ομίλους και πανάκριβη ενέργεια για το λαό. Πανάκριβα ενεργειακά αυτοκίνητα, ενεργειακά σπίτια, που σημαίνει ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ενεργειακή φτώχεια. Αλλά και ο ψηφιακός εξυγχρονισμός των επιχειρηματικών ομίλων αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας και αντί αύξησης μισθών αυξάνεται η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Συνολικά, η πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διακηρύξεις για προστασία τάχα του περιβάλλοντος αποδείχτηκαν ότι καταστρέφουν περιοχές φυσικής ομορφιάς από ενεργειακούς ομίλους για εγκατάσταση ΑΠΕ με κριτήριο τα κέρδη τους και βέβαια άγρια καταστολή σε όσους τα αντιπαλεύουν. Οι φόροι εκτοξεύτηκαν με την προσθήκη πράσινων χαρατσιών που συνεχίζονται. Με την ψηφιακή φορολαϊλασία των αυταπασχολούμενων, την ώρα
που οι μεγάλοι όμιλοι απολαμβάνουν φόρο, ασυλία και επιδοτήσεις. Τις τράπεζες τις μπουκώσατε με 51 δις ευρώ και φοροαπαλλαγές. Φυσικά, για πραγματικές λαϊκές ανάγκες, όπως αντισεισμική θωράκιση της χώρας και ειδικά στα σχολεία, δεν υπάρχει ούτε δεκάρα. Μάλιστα, απεντάχτηκαν αντιπλημμυρικά έργα και εξυγχρονισμοί στο σιδηροδρομικό δίκτυο, γιατί μέτρα και σχεδιασμοί προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού, όπως αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά και μέτρα σεισμικής θωράκισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα υπολογίζει ως κόστος και ως όφελος τα άπλιστα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό ξεχυλίζει η οργή και η αγανάκτηση, και ειδικά στη Θεσσαλία, αφού δεν έχουν δοθεί ακόμα αποζημιώσεις το 100% και να καλούνται να πληρώσουν έμφυα για πλημμυρισμένα, εγκαταλειμμένα σπίτια. Γιατί δε αντιπυρική θωράκιση, ψίχουλα για ελάχιστες αναδασώσεις, που συνδέονται με ΣΔΙΤ και τη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών από ιδιώτες. Δηλαδή ξυλέμπορους και ξυλοβιομήχανους που θα εκμεταλλεύονται τη δασική βιομάζα, δηλαδή αφαίρεση δέντρων, κλαδιών, θάμνων και μετατροπή τους κυρίως σε πέλετ ή για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και τη δημιουργία αγοράς βιομάζας και δικαιωμάτων ρήπων. Το αντίνερο είναι υποδομές που θα διευκολύνουν κυρίως τους ιδιώτες να εκμεταλλεύονται τα δασικά οικοσυστήματα. Και στην υγεία τα ίδια, παραπέρα ιδιωτικοποίηση, απογευματινά χειρουργία με αμοιβή στα δημόσια νοσοκομεία, προαπαιτούμενο και αυτό, γιατί η χρηματοδότηση με 2,2 δις δεν είναι για προσλήψεις υγειονομικών, που είναι η μεγαλύτερη ανάγκη, ώστε να χειρουργούν το πρωί δωρεάν και να μην υπάρχουν λίστες αναμονής, αλλά είναι χρηματοδότηση για βάψιμο νοσοκομείων, κλίνες και ιδιωτικοποιήσεις και κυρίως ό,τι αφορά την ψυχική υγεία και ας λέτε μεταρρυθμίσεις στη ψυχική υγεία. Προαπατούμενο και παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού, δηλαδή θα το πληρώσουμε ακριβότερα γιατί ο ιδιώτης πρέπει να έχει κέρδος και έπει τη συνέχεια στα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που τα κρύβετε όλοι σας. Γι' αυτό το ΚΚΕ και αποκαλύπτει και καταψηφίζει όπως καταψήφισε και την αρχική σύμβαση.